Η συγκεκριμένη εταιρεία, από ό,τι πληροφορήθηκα, γιατί δεν την γνώρισα, εκτελεί δημόσιο έργο στην περιοχή, το οποίο όμως δεν αφορά το Δήμο Καβάλας, αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Πράγματι, προ λίγων ημερών είχα κάνει μια καταγγελία μετά από αναφορές κατοίκων της περιοχής ότι γίνονται απολύψεις παράνομες μαρμάρων από δημοτικές εκτάσεις στην περιοχή του βουνοχωρίου του πρώην Δήμου Φιλίππων, της σημερινής Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων. Δημιουργήθηκε ένα μεγάλο θέμα. Ο συγκεκριμένος εργολάβος έβγαλε μια ανακοίνωση που διέψευδε τα πάντα και θεωρούσε, κατηγορούσε εμένα ότι εξυπηρετώ ιδιωτικά συμφέροντα. Ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας διέψευσε αυτή την καταγγελία και είπε ότι οι απολύψεις γίνονται μόνο από ιδιωτικές εκτάσεις. Και εγώ κάλεσα την κυρία Δήμαρχο Καβάλας και τη διοίκηση του Δήμου να διαψεύσει, να επιβεβαιώσει την καταγγελία. Πράγματι, μετά από μια ενδελεχή έρευνα, πρέπει να πω, που έκανε η διοίκηση του Δήμου Καβάλας, διαπιστώθηκε και χτες επισήμως κατατέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας ότι το μεγαλύτερο μέρος των εκτάσεων όπου συνελήφθησαν επαυτοφόρο, σύμφωνα και με το αστυνομικό ρεπορτάζ, να προβαίνουν σε μεταφορές και απολήψεις μαρμάρων και λοιπόν πετρωμάτων, είναι δημοτικές εκτάσεις. Συνεπώς, χωρίς άδεια του Δήμου, χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής, γίνονταν αυτές οι μεταφορές. Παρανόμως λοιπόν, η κυρία Δήμαρχος είπε ότι θα προχωρήσει τα απαραίτητα νομικά μέτρα και για την αποκατάσταση της οικονομικής ζημίας που υπέστη ο Δήμος, αλλά και για την δίωξη, αν υπάρχουν ποινικά αδικήματα του συγκεκριμένου εργολάβου και των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας αυτής. Βέβαια, ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης είναι εκτεθειμένος γιατί διαψεύστηκε ο ισχυρισμός του ότι μόνο από ιδιωτικές εκτάσεις έπαιρνε η συγκεκριμένη εταιρεία πετρώματα. Πρέπει να πάρει μια δημόσια θέση γιατί πέραν όλων των άλλων προκύπτει ένα ζήτημα. Αυτά τα πετρώματα λοιπόν χρησιμοποιήθηκαν σε δημόσιο έργο. Οι προδιαγραφές τους είναι κάτι που ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης λέει ότι καλύπτονται. Δεν το ξέρω εγώ, είναι δικό τους θέμα. Εάν όμως αυτά είναι προϊόν παράνομης δραστηριότητας και προέρχονταν από παράνομες απολύψεις από δημοτικές εκτάσεις χωρίς άδεια της αρχής, δεν ξέρω κατά πόσον μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δημόσιο έργο. Αυτό πρέπει να το πει ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης και αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Από εκεί και πέρα, η κυρία Δήμαρχος και ο Δήμος θα κάνουν τη δουλειά τους, θα δουν την αποκατάσταση της ζημίας. Εγώ έκανα το καθήκον μου και βέβαια και η ιδιωτική εργολήπτρια εταιρεία, την οποία εγώ δεν γνώριζα και μου επιτέθηκε με αυτήν την ανακοίνωση, πρέπει πλέον να αποκαταστήσει την πραγματικότητα και να προβεί σε μια δημόσια δήλωση. Αλλιώς, όπως έχω δηλώσει, θα λογοδοτήσει τα δικαστήρια.